Όπως ο καλλιτεχνικός Μάιος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, που εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί να αναδείξει τις εικαστικές τέχνες της Καβάλας, το ίδιο επιδιώκει και το δράμα Art Walk, εικαστικός περίπατος, με τον εικαστικό πλούτο της δράμας αντίστοιχα. Η πρώτη προσπάθεια εικαστικού διαλόγου των δύο πόλων έγινε μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και οδήγησε στην γέννηση του δράμα Καβάλα Art Walk, 4ος Καλλιτεχνικός Μάιος. Είπαμε να συνδυάσουμε τις δύο εκδηλώσεις. Σε αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, η οποία δεν είναι απλά μια έκθεση ζωγραφικής, είναι όλα τα εικαστικά, περιλαμβάνει γλυπτική, κόμικ, βίντεο art, εγκαταστάσεις. Συμμετέχουν 22 καλλιτέχνες που από τη δράμα και την καβάλα ουσιαστικά είναι καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στις πόλεις αυτές. Φυσικά η έκθεση είναι μάλλον με την αμέριστη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Δράμας που θα ήταν δύσκολο να την κάνουμε αλλιώς. Ο στόχος μας είναι να τον καθιερώσουμε σαν εικαστικό θεσμό και τα επόμενα χρόνια να συμπεριλάβουμε και τις ΣΕΡΕΣ. Όμως, και να αρπάξω την ευκαιρία μου και είμαι δίπλα στη Δήμαρχο, το κύριο όραμα του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών είναι η ίδρυση της Δημοτικής Πινακοθήκης Καβάλας, για την οποία ήδη έχουμε προβάλει σχετική πρόταση, και η ίδρυση ενός δημοτικού φορέα, όπως είναι το Δημοτικό Οδείο ή το ΔΚΕΘΕ, με αντικείμενο τα εικαστικά. Το εικαστικό τμήμα του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Καβάλας, έχει συσπυρώσει ένα ικανοποιητικό αριθμό καλλιτεχνών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι από σχολές καλών τεχνών, οι οποίοι έχουν τη γνώση και τη τεχνογνωσία για να συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος αυτού. Αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να το πετύχουμε. Επιδιώκουμε λοιπόν τη συνεργασία με το Δήμο Καβάλας για να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο στην πόλη μας, αντίστοιχο του Φεστιβάλ Φιλίππων για τα εικαστικά. Ψάχνουμε τον Δήμαρχο που θα ενστερνιστεί το όραμά μας. Το Σαββατοκύριακο υπάρχουν δύο παράλληλες εκδηλώσεις μέσα στην έκθεση αυτή. Το Σάββατο έχουμε ένα ρεσιτάλ κιθάρας του Κωνσταντίνου Χίζαρη και την Κυριακή έχουμε μια διάλεξη με τους κύριους Κοροσιάδη και Κωνσταντινίδου με θέματα τέχνης. Τέχνη και δημοκρατία βγει παράλληλη είναι το πρώτο θέμα και τέχνη και ακτιβισμός το δεύτερο.